CINE THESSIO. Εγώ το ψάχνω αρκετό καιρό, αλλά το Open Air Cinema εδώ στην Αθήνα ισχύει από το 1935. Λοιπόν, τι σκέφτομαι εγώ. Εγώ θα πάω μέσα, θα αγοράσω εισιτήριο, γιατί με περιμένει ένας πάρα πολύ διάσημος και ωραίος ηθοποιός. Είναι και ο Star Foodies της ημέρας. Λοιπόν, μετά από αυτό το διαφημιστικό break, εγώ μιλάω με τον Αλέξη Γεωργούλη. Μέχρι τα 22 του, δεν υπήρξε η παραμικρή σκέψη στο μυαλό του Αλέξη Γεωργούλη να γίνει ηθοποιός. Αλλά το 2001 πρωταγωνίστηκε σε δύο ταινίες μεγάλου μήκους και σκηνοθέτησε μία ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Από την άλλη πλευρά». Επίσης, έπαιξε στην τηλεοπτική σειρά «Είσαι το τέρι μου», καθώς και στην θεατρική παραστάση «Τα λέμε» του Λάκη Λαζόπουλου. Το καλοκαίρι του 2007 του δόθηκε ευκαιρία να συμπροταγωνιστεί με την Νία Βορτάλο στην ταινία «My Life in Ruins», έρωτας αλλά ελληνικά. Το Μάιο του 2016 συμμετείχε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Τα Νταρέλς», η οποία αφήγεται στην ιστορία της οικογένειας Νταρέλ την περίοδο 1935 με 1939. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Αλέξη μου, καλώς ήρθες στο Star Foodies. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους σε βρήκα, γιατί σε κυνηγάω λίγο. Έχεις ναι, πάρα η αλήθεια πολύ ήταν λίγο δύσκολο να βρεθούμε, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και δεν καθόμαστε ποτέ σε ένα σημείο. Γιατί τώρα είσαι hiatus, σωστά, από το Durals. Ναι, έχουμε γύρω στους 6 μήνες κενό. Α, ωραία, και ξαναρχίζετε September. Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο και θα τελειώσουμε ναι. Προς τα τέλη. Ωραία. Το Σπύρο τον ξέρουμε στο Καναδά, το Σπύρο από το Durals. Αλήθεια, γενικά, ναι, ναι, τον για ξέρουμε. Για πες μας για το Σπύρο. Δεν είναι στο δικό μου κανάλι αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, είσαστε στο Καναδά. Γενικά πάει πάρα πολύ καλό το show. Α, πολύ ωραία. Ναι, πολύ και χαίρομαι. Εσύ σου αρέσει. Είναι μια σειρά που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα σου ρωτήσω. Όχι τώρα. Γιατί είναι ωραία η ιστορία. Που ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία είναι, η ιστορία. Είναι. Είναι αληθινή η ιστορία και ο δικός μου χαρακτήρας είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να τον κάνω και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό που έχουμε δεθεί. Ναι. Αλλά κυρίως είναι γιατί γυρίζουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Κέρκυρα, που το νησί είναι υπέροχο. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό εκείνη την εποχή. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι. Πάρα πολλοί τουρίστες, δεν βουλιάζει το νησί που λέμε. Ναι. Και δεν κάνουμε και. Εντάξει, εγώ από τη δική μου πλευρά κάνω ας πούμε 5 με 8 ώρες γύρισμα την ημέρα. Οπότε όλη η υπόλοιπη ημέρα είναι διακοπές. Μπράβο, Αλέξη. Πώς είναι τώρα, εσύ είσαι ενδιάμεσα, Los Angeles, είσαι Λονδίνο, είσαι Ελλάδα και τώρα επιστρέφεις στην Ελλάδα, Κέρκυρα, και κάνεις μια εκπομπή για το εξωτερικό. Αυτό είναι, τους ηθοποιούς που έχουν μιλήσει, είναι σαν όνειρο αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις έτσι? Μ' αρέσει, νομίζω ότι συντονίζομαι, γιατί το ζώδιο μου, my sign, είναι ζυγός. Και ο ζυγός είναι ζώδιο του αέρα. Αέρα, οκ. Okay. Balance. Ναι. Καμία σχέση. δεν έχει ισορροπία. Δεν έχει ισορροπία στη ζωή σου. Έχω καταλάβει ότι η ισορροπία γενικότερα, τουλάχιστον από τη δικιά μου την οπτική γωνία, δεν είναι ένα σημείο που αυτό είναι η ισορροπία. Ναι. Οπότε κρατιέσαι. Okay. Είναι μία αένα κίνηση, μία συνεχή κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά συνέχεια ή πάνω κάτω. Δηλαδή είναι, όταν είναι αυτό αρμονικό, έχει ισορροπία. Όταν είναι έτσι, δεν έχει ισορροπία. Άρα η κίνηση είναι πάντα. Δηλαδή η δεξιά-αριστερά πηγαίνει συνέχεια. Νομίζω το λίγο διάστημα που σε γνωρίζω το βλέπω αυτό. Αρχίζω να το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εσύ καταγωγή από Λάρισα. Ναι, okay. Εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα. Και εκεί είχε συνηθίσει το φαγητό της μαμάς. Και της μαμάς και της γιαγιάς. Ωραία. Και ζούσαν και οι δύο γιαγιάδες όταν εγώ μεγάλωνα, οπότε είχα τρεις σεφς να μαγειρεύουν. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, πες το αγαπημένο μου φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες όταν τις έφτιαχνε ο πατέρας μου. Ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο πατέρας μου έκανε μόνο τηγανιτές πατάτες, δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή, ελληνική κουζίνα, σπανακόπιτα, παστίτσιο, όλα αυτά, τα τρως αυτά. Τα τρώω πάρα πολύ. Α, ναι. Πρόσφατα έχω κόψει και το κρέας, οπότε πολλά έχουν κοπεί, δηλαδή ο μουσακάς δεν είναι. Δεν τρως κρέας καθόλου. Όχι. Είναι όπως ήταν ο παλιός, ο original μουσακάς που λέμε, γιατί είναι αρχαίο φαγητό και δεν ήταν ούτε με μπεσαμέλ, ούτε με κιμά, ήταν με λαχανικά και αφρόγαλα.
Ναι, χτυπούσαν δηλαδή το γάλα και μετά το ψήνανε. Έμαθα κάτι. Και έτσι έκανε αυτή την κρέμα. Wow. Μετά αυτή η κρέμα από το μουσακά που ήταν χτυπημένο γάλα, το γυρίζανε σε γιαούρτι. Και βάζανε γιαούρτι με τα λαχανικά. Μετά προσθέσανε και κιμά και μετά βάλανε μπεσαμέλ. Όταν ήρθε μια επιρροή, ας πούμε, από τη γαλλική κουζίνα. Ρώτα με, τα ξέρω όλα! Δηλαδή, εσύ είσαι vegetarian ή vegan, τι... Pescetarian είμαι ακόμα. Pescetarian, σαν πέσκε, ναι, γιατί συνήθως στο Los Angeles, αυτό είναι πολύ γνωστό ότι έχω καταλάβει εγώ όταν έχω συνεργαστεί και εκεί, αυτό σου, το Los Angeles, εκεί που μένεις εκεί τώρα, σου έχει δώσει πολύ sort of influence στη ζωή σου σε αυτό που τρως. Δεν έγινε επειδή ταξιδεύω ακόμα στο Los Angeles και περνάω χρόνο εκεί. Έγινε όταν είχα να περάσω γύρω στα 2 χρόνια συνεχόμενα στην Ελλάδα, έπρεπε. Και κάποια στιγμή νίστεψα 40 μέρες για το Πάσχα, που είναι νομίζω 50 βγαίνουν, αναλόγως, είναι κινητή γιορτή. Και αφού νίστεψα από κρέας, την Κυριακή του Πάσχα που έχουμε τα αρνιά και όλα αυτά, δεν μπορούσα να φάω. Και λέω, εντάξει, άμα δεν έχεις όρεξη, μην πιέσαι τον εαυτό σου να φας κρέας. Και από τότε μου έμεινε. Και πώς πας τώρα με το fitness, like, κάνεις πάρα πολύ fitness. Είναι δύσκολο να μειώσεις τους υδατάνθρακες, γιατί όλα τα φαγητά έχουν υδατάνθρακες, είναι ισορροπημένα στη φύση. Ναι. Οπότε, αν έχεις λίγο εξοκύλι και έχεις πάρει κάμια 10 κιλά, δεν μπορείς να τα μειώσεις γρήγορα, γιατί δεν μπορείς να ακολουθήσεις πρωτεϊνική δίαιτα αυστηρή. Ναι. Αλλά και πάλι υγιές είναι αυτό, να συνδυάζεις τους υδατάνθρακες με τις πρωτεΐνες. Που όταν είναι φυτική και όλες είναι και λίγο πιο ελαφρύ για τον οργανισμό. Και τώρα στο σπίτι μαγειρεύεις μόνος σου ή έχεις κάποιον που σε βοηθάει? Όταν είμαι στο σπίτι, πες μου την αλήθεια. Μαγειρεύω μόνος μου, αλλά δεν είμαι συχνά στο σπίτι. Okay. Από ό,τι κατάλαβες, είναι και γυρίζω. Τρως έξω πιο πολύ. Οπότε, δεν είσαι πολύ έξω. Δεν είσαι σπιτόγατος καθόλου, δεν το έχεις εσύ αυτό. Καθόλου. Θεωρώ ότι το σπίτι μου είναι υγιή, οπότε θα μπορείς να πεις είμαι σπιτόγατος. Δεν έχω φύγει ποτέ από την υγεία. Α, ωραία. Δεν έχω αλλάξει. Ωραία, okay. Τα τελευταία χρόνια, όχι. Ναι. Ετοιμάζεσαι μέσα στο χώρο που είμαστε τώρα, σινεμά, τηλεόραση, secret plans. Η βασική μου δουλειά είναι το Darrells. Κάνω κάποια πράγματα στο θέατρο, που είναι περισσότερο όσο είμαι στην Ελλάδα. Φτιάχνω κάποια projects και δουλεύω με αυτά. Σου αρέσει να είσαι και μέσα και παραγωγός. Σου αρέσει και τα δύο να κάνεις μέσα σε ταινία. Ναι, πριν ξεκινήσω να γίνω ηθοποιός, το είχα φλέρτερα με το επάγγελμα και ήθελα απλώς να μάθω τι ακριβώς είναι αυτό. Και είχα περάσει από όλες τις θέσεις. Βασικά, εγώ νομίζω να είσαι καλό στη δουλειά σου, αυτό που κάνεις μπροστά στη κάμερα. Αν ξέρεις πίσω από τη κάμερα τι γίνεται, είσαι super. Ναι, άμα έχεις αντίληψη όλου του παιδιού. Το πιστεύω αυτό πολύ. Ναι. Τώρα θέλω να με πας στη μυστική σου συνταγή που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, να μας πεις. Καταρχάς, μιλάμε για το χαλβά σε μυγδάλι, ο οποίος δεν είναι μυστική συνταγή, είναι ευρέως διαδεδομένος. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα μυστικό που δεν το έχω δει. Μόνο η γιαγιά μου τα φτιάχνει αυτά. Που η βασική συνταγή είναι αυτό που λένε 2-3-4. Που είναι το ένα είναι το λάδι, που είναι το πιο βαρύ και το λιπαρό είναι το λιγότερο. Ναι. Μετά είναι το αλεύρι, σαμολίνα το λέμε, σε μυγδάλι στα ελληνικά. Ναι, το 3 είναι η ζάχαρη. Ναι. Και το 4 που είναι το νερό. Ναι. Το πιο βασικό. Ωραία. Αφού τα φτιάξεις αυτά που είναι το σοτάρεις, το τσιγαρίζεις, δηλαδή βάζεις το λάδι με το που κάψει, βάζεις το αλεύρι, εκεί θέλει προσοχή να μαυρίσεις. Έχω κάψει πόσες κατσαρόλες εγώ να το. Αυτό το βάζεις στο τηγάνι, για να είσαι πολύ γρήγορος, για να μην σου καεί και πρέπει να μαυρίσει. Ναι. Όχι να μαυρίσει μαύρο, καφέ. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αφού το κάνεις όλο αυτό, το βάζεις μετά το σιρόπι. Εκεί είναι το σημαντικό. Που είναι που βάζεις τη ζάχαρη και το σιρόπι, θα βάλεις μέσα. Ξύσμα λεμονιού. Ναι, όχι ξύσμα, την φλούδα. Το ζεστ το λέμε, ναι. Θα βάλεις και λίγο πορτοκάλι για να σπάσει αυτή η οξύτητα από το λεμόνι. Και θα βάλεις κονιάκ. Α, αυτό είναι το μυστικό της γιαγιάς. Όχι κονιάκ τριάρι, όχι κονιάκ εφτάρι που έχει, κονιάκ πεντάρι. Okay. Αυτό το βρίσκεις εύκολα τώρα, δεν είναι το ελληνικό το μεταξά. Ναι. Που έτσι εμείς το κάναμε το σιρόπι και γινόταν. Αμαρτία, ήταν πολύ δύσκολο να αντισταθείς. Θέλω πάρα πολύ το κάνω γιατί μου αρέσει σαν dessert. Είναι το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο και τρώγεται και ζεστό
Και κρύο. Λοιπόν, καθίστε μαζί μου, γιατί μετά από αυτό το πάρα πολύ μικρό break, εγώ θα βρεθώ στη κουζίνα και θα κάνω κι εγώ μία προσπάθεια με τη συνταγή του Αλέξη Γεωργούλη για χαλβά. Παραδοσιακό χαλβά, να το πούμε, της γιαγιάς. Ναι, της γιαγιάς. Ναι. Της γιαγιάς του Αλέξη, γιατί δεν ξέρω άλλη γιαγιά άμα το κάνει. Ναι, της γιαγιάς του Αλέξη Γεωργούλη, το παραδοσιακό χαλβά. Μετά από αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα. Χριστίνα, action! Επιτέλους το βρήκα. Cut. Oh, up to here. Με περιμένει ένας... I don't like it. Rolling, βλέπω, Βασίλη, το πόδι σου. No. Action. CINE, THESSIO. Εγώ το περιμένω. No. What? I'm distracted. Oh, ένα εισιτήριο. What was the thing? What was the word? I am forgetting my line. The Greek is killing me. Λέτε να με περιμένει κανένα ηθοποιό star foodie μέσα. Νομίζω πως η απάντηση είναι ναι. Action. CINE, THESSIO. Ευχαριστώ. It was only my question.